Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να παρουσιάζει εκθετική αύξηση. Οι γοργοί ρυθμοί ροή των δεδομένων επιβάλλουν να κινούμαστε με ταχύτητα αλλά και αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να μένουμε στατικοί όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια επιθετική έξαρση τη πανδημία. Και πρέπει να δράσουμε σήμερα ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα. Γι' αυτό και προσαρμόζουμε τη στρατηγική μα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα επίθεση του ιού. Γιατί τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι δυναμικά, Προσαρμόζονται δηλαδή σε κάθε αλλαγή των δεδομένων και έρχονται να αποκριθούν στι όποιε επιδημιολογικέ εξελίξει. Σε αυτή τη συγκυρία και το πακέτο μέτρων δεν απαγορεύονται οι μετακινήσει εκτό νομού. Η μάσκα παντού, περιορισμό κυκλοφορία από τα μεσάνυχτα ω τι 5 το πρωί, απαγόρευση επιβίβαση σε μέσα μαζική μεταφορά χωρί μάσκα, υποχρεωτική τηλεργασία τουλάχιστον κατά 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, υποχρεωτική τηλεκπαίδευση. Στα ΑΕΗ, αναστολή επισκεπτηρίου σε όλε τι δομέ πρόνοια, ανοιχτό όλο το λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο, καθώ και η βιομηχανία, ανοιχτά τα σχολεία, ανοιχτή υπαίθριο αρχαιολογική χώρη, ανοιχτά τα ξενοδοχεία, ανοιχτά τα κομμωτήρια. Διτρέπεται η ατομική άσκηση μόνο σε εξωτερικού δημόσιου χώρου χωρί προπονητή. Επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε ανοιχτέ αθλητικέ εγκαταστάσει και σε συγκεκριμένα αθλήματα όπω. Αντισφαίρηση, σκοποβολή. Τοξοβολία, ιστιοπλοεία με μονομελέ πλήρωμα, κοπηλασία με μονομελέ πλήρωμα, κανόε καγιάκ με μονομελέ πλήρωμα, θαλάσσιο σκι, στίβο, κολύμβηση σε ανοιχτή μόνο θάλασσα, ποδηλασία, γκολφ, υπασία και μηχανοκίνητο μη αθλητισμός. Επιτρέπεται επίση η διεξαγωγή αγώνων μόνο τη League, και τη ΑΕΠ κατηγορία καλθοσφαίριση BASKET League καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων Champions League και Europa League, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της FIFA και της FIBA. ...και τις κυριακάτικες αγορές. Στο επίπεδο α κίτρινο προβλέπεται συμμετοχή 50% των πολιτών, με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων, ενώ στο επίπεδο β κόκκινο αναστέλλεται συνολικά η λειτουργία των ευρωπαϊνήγηρων και των κυριακάτικων αγορών. Στο επίπεδο α κίτρινο προβλέπεται... 50% πληρότητα και υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ενώ στο επίπεδο Β, κόκκινο, οι κινηματογραφικέ προβολέ αναστέλλονται. Των τεσσάρων ετών και στα δύο επίπεδα υγειονομική ασφάλεια και προστασία. Και τέλο, για του χώρου λατρεία, στο επίπεδο Α, κίτρινο, προβλέπεται ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά και έω 50 άτομα καθήμενοι, ενώ στο επίπεδο Β, στο κόκκινο, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα για όλε τι τελετέ και όλε τι λειτουργίε απευθύνουμε έκκληση σε όλους για πιστή, απαρέγκλητη εφαρμογή των μέτρων. Γιατί μόνο έτσι θα αποδώσουν. Μόνο έτσι θα επαναλάβουμε αυτά που καταφέραμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας. Ώστε να μπορέσουμε το Δεκέμβριο να ζήσουμε σε ένα διαφορετικό, ομαλότερο περιβάλλον. Να αναφερθώ με δύο λόγια στο ρόλο και την αποστολή της ελληνικής αστυνομία στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και εξειδίκευσε πριν από λίγο ο κύριος Χαρδαλιάς έτσι ώστε με την παρουσία μας σε καθημερινή βάση να γίνουμε περαιτέρω αποτρεπτικοί στη διάδοση της πανδημίας. Όλη η αστυνομία είναι στον δρόμο και θα είναι στον δρόμο. Από τον αρχηγό τη μέχρι τον τελευταίο απλό αστιφύλακα. Όποιο διασκεδάζει, πίνει, τρώει χωρίς να τηρεί τα μέτρα, σκάβει τάφους. Όποιος μαγαζάτορας Σκέφτεται την ίσπραξη της τελευταίας μέρας και παρανομή, σκάβει τάφους. Είμαστε υποχρεωμένοι και ταυτόχρονα αποφασισμένοι να μην αφήσουμε εκδήλωση τέτοιων περιστατικών και τέτοιων συμπεριφορών. Θα είμαστε παντού ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Το κοινό συμφέρον είναι η συμμόρφωση. Η διαλήθος της αλληλεγγύης σήμερα είναι να φοράς μάσκα είναι να τηρήσει τα μέτρα. Γιατί αυτός είναι ο κοινός αγώνας της επιβίωσης.